Α, η Εύη Σπανού ανέβηκε τελικά στον Αφέντη Χριστό. Μπράβο, Εύη. Ανεβήκαμε, Νίκο, καλησπέρα. Με προσοχή. Έχεις και τον πατέρα Ανδρέα δίπλα. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Πατέρα Ανδρέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ταλαιπωρήσαμε λίγο. Εντάξει, μας δικαιολογείτε, μας αγαπάτε. Όχι, όχι, χαρά μας, αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα πανέμορφο σημείο εκεί των Αρχανών. Όλοι εδώ όσοι μένουμε στο Ηράκλειο το έχουμε επισκεφθεί έστω και μία φορά. Είμαστε βέβαια ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι ανεβαίνουμε πάνω στον Αφέντη Χριστό, όπως ήσασταν κι εσείς. Ένα ιστορικό σημείο, σωστά, πατέρα Ανδρέα? Ναι, ναι. Ο ναός έχει χτιστεί 10 χρόνια πριν την Άρση Κωνσταντινούπολης, το 1443. Υπάρχει μία επιγραφή μπροστά στην δίπλα στην πόρτα, ναι, η οποία το αναφέρει πάνω σε ένα πέτρα σκαλισμένη. Είναι τετραμάρτυρος ναός, κάτι σπάνιο για τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, και θα σας πω και κάτι που έχει σχέση με την αρχαιότητα μετά. Το πρώτο κλήτο θυμάται στην Αγία Ζώνη της Θεοτόκου. Το δεύτερο είναι ο Αφέντης Χριστός που γίνεται το μεγάλο πανηγύρι 6 Αυγούστου κάθε χρόνο εδώ. Το επόμενο είναι των 12 Αποστόλων, όπου εορτάζει τις 30 του Ιουνίου. Και το τελευταίο κλήτος είναι των Αγίων Αρχείων που εορτάζει 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου. Πατέρα Ανδρέα, εκεί κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, αγαπούν πολύ τον, ναι, Αφέντη Χριστό, σωστά? Ναι, ναι, τον έχω. Οι περισσότεροι το πρωί που σηκώνονται από το πόρτα, από το παράθυρο, πρώτου πάνε στη δουλειά τους, ατενίζουν το βλέμμα τους προς τον Χριστό, κάνουν το σταυρό τους και τον παρακαλούν να τους βοηθήσει και συνεχεία πηγαίνουν στις δουλειές τους. Γενικά όλοι οι αρχανιώτες. Όταν μιλάμε για αρχάνες, βέβαια, ο νους μας έτσι πηγαίνει και στον Αφέντη Χριστό. Έτσι, Γιώτα? Σωστά. Βλέπουμε, ναι, εδώ, ναι, και τη χαρακτηριστική εικόνα που μπορεί κάποιος να τη δει από χιλιόμετρα, όπως πλησιάζει τις αρχάνες, ναι, αγναντεύει πάνω εκεί. Πάντως, μιλάμε και για ένα εντυπωσιακό βουνό, καθώς παρακολουθώντας το από χαμηλά, ναι, είναι σαν να βλέπουμε το προφίλ ενός ανθρώπινου προσώπου. Ναι, λένε ότι είναι ότι θα έρθει εδώ ο Δίας και έχει τη μορφή του Δία. Αυτό λέει η παράδοση. Εγώ, Εύη, μ' ακούς? Δεν ξέρω, θα προσπαθήσουμε. Εγώ θα ήθελα σήμερα η σημερινή εκπομπή να κλείσει με εικόνα, με ένα πλάνο από εκεί, από τον Αφέντη Χριστό. Αν είναι εφικτό, σε ένα 20 λεπτό έτσι θα κλείσουμε στο πέμπτο μέρος της εκπομπής. Αν θέλει και ο πατέρας Ανδρέας έτσι να έχει λίγο υπομονή, ένα 20 λεπτό, ναι, να κλείσουμε από εκεί την, ναι, εκπομπή με αρχάνες σήμερα, πατέρα Ανδρέα, θέλουμε να κλείσουμε. Ναι, ναι. Τελειώνοντας για την εκκλησία, να πω το εξής χαρακτηριστικό που είχε στην αρχαιότητα. Όταν έκανε ο κύριος Ακελάρης ανασκαφές στους πρόποδες του Γιούχτα, βόρεια του βουνού, ναι, ανακάλυψε ένα ειδωλατρικό ναό με 4 ιερά, και αυτό σπάνιο φαινόμενο. Υπόψη βέβαια ότι ο ναός αυτός σκεπάστηκε γύρω το 1400 με τους σεισμούς, τότε με τη θύρα που έγινε το τσουνάμι και οι σεισμοί. Όταν υποκτήσει ο ναός αυτός, δεν είχαν υπόψη το ειδωλατρικό ναό. Τώρα αυτή η σύμπτωση να υπάρχει ένα ειδωλατρικό, ένας ορθόδοξος ναός με 4 ιερά, είναι κάτι το... Πατέρα Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εύη Σπανού, την κατανόησή σου να παραμείνει λίγο στο σημείο. Ελπίζουμε να μην κρυώνει. Βεβαίως, θα χαρούμε πολύ. Κάνει κρύο ή έχει ψύχρα? Έχει λίγο κρύο, αλλά είναι υποφερτό γιατί είναι μοναδικό το τοπίο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναέρθουμε και να το ξαναδούμε. Εύη, λοιπόν, παραμένει στο σημείο. Πατέρα Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ.